Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Εγώ δεν θα σας συγχαρώ για την ένεση αισιοδοξίας που μας δώσατε, γιατί θεωρώ ότι η τοποθέτησή σας, η πολύ ενδιαφέρουσα, ήταν απολύτως ρεαλιστική. Δεν θα την έκρινα υπεραισιόδοξη, ούτε μια προσπάθεια ωραιοποίησης. Αντιθέτως, πιστεύω ότι εμείς ζώντας σε αυτό το μίζερο τόπο, αυτή τη μίζερη εποχή, τείνουμε να υποτιμάμε και αυτά που έχουμε ως κοινωνία και ως χώρα πετύχει. Μια μικρή παρατήρηση που σας κάνω την ερώτησή μου. Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που εδώ στην Ελλάδα ειδικά υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος φόβος για τους κινδύνους που βεβαίως πάντα υπάρχουν στο διεθνές περιβάλλον, είναι πέραν της κακής εμπειρίας του 2008-2009, όπου και τότε στην αρχή και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μας έλεγαν όλοι ότι μην ανησυχείτε, είμαστε προστατευμένοι. Νομίζω ότι υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας. Είναι τα φερέφωνα, τα συνειδητά ή τα ασυνείδητα του Πούτιν, τα οποία προσπαθούν να δημιουργήσουν μια αίσθηση κρίσης. Βεβαίως και αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία και στη Γερμανία δεν είναι κάτι που συμβαίνουν κάθε μέρα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια υπερβολή από ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην προβολή των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν αυτές οι κοινωνίες, και εκεί δεν νομίζω ότι μπορεί να αποκλειστεί, μάλλον θεωρείται σίγουρο ότι έχει βάλει το δαχτυλάκι του και η προπαγάνδα η ρωσική, η οποία προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει τη Δύση. Τώρα, έχω δύο ερωτήσεις. Η μία είναι για τις εξαγωγές, που άκουσα με μεγάλη προσοχή και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίζετε αυτό. Έχω την τύχη να είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Enterprise Greece, που έχει, μεταξύ των άλλων, όπως ξέρετε, και την πρόθεση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων. Ήθελα να ξέρω πώς απαντάμε στον αντίλογο που λέει ότι ναι, μεν αυξήθηκαν οι εξαγωγές, αλλά το εμπορικό έλλειμμα έχει διευρυνθεί, το οποίο ακούγεται συχνά για να υποτιμήσει, αν θέλετε, την κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά σημαντική πρόοδο στις εξαγωγές. Και το δεύτερο, πόσο αυτό η αισιοδοξία, την οποία συμμερίζομαι πλήρως για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, μπορεί να αντιμετωπίσει τη πιθανότητα μιας κυβερνητικής αστάθειας ή αλλεπάλληλων εκλογών, και μάλιστα με τη πιθανότητα ενός κυβερνητικού προοδευτικού λεγόμενου συνασπισμού, στο οποίο θα συμμετέχει και αυτός που μας καλεί να κάψουμε στις τράπεζες. Να ξεκινήσω από το πρώτο. Η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έχει αυξηθεί πράγματι τα τελευταία 3 χρόνια, το 2020, το 2021 και το 2022. Και είναι εύλογο αυτό να εγείρεται ως ένα ερωτηματικό. Μπορώ να σας πω τα εξής. Πρώτα απ' όλα, σίγουρα δεν έχουμε εδώ επανάληψη της δεκαετίας του δεύτερου μισού του 90 και της δεκαετίας, εν πάση περιπτώσει, της περίοδου 2000-2008. Εκεί τα στοιχεία είναι προφανέστατα. Εάν δει κανείς τι συνέβαινε από το 1995 ως το 2008, αυτό το οποίο συνέβαινε ήταν ότι η Ελλάδα έχανε ανταγωνιστικότητα, δηλαδή τα ελληνικά προϊόντα γινόντουσαν πιο ακριβά σε σχέση με τα προϊόντα των ανταγωνιστών μας, με αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερες εξαγωγές και περισσότερες εισαγωγές. Αν πάρει κανείς τα στοιχεία και τα δει σε ένα διάγραμμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας και το ισοζυγίο των τροφικών συναλλαγών είναι σχεδόν το διάγραμμα της εξέλιξης της πραγματικής τιμής της ελληνικής παραγωγής. Γίνονταν πιο ακριβή η ελληνική παραγωγή και ανέβαινε το ρήμα μας. Και χρηματοδοτούσαμε το έλλειμμα του ισοζυγίου των τροφικών συναλλαγών με δανεισμό. Όπως κάναν και οι φίλοι μας οι Πορτογάλοι, όπως κάναν και οι φίλοι μας οι Ισπανοί. Μάλιστα, αυτό το κάναμε πιο πολύ στον εξωτερικό τομέα. Εμείς δηλαδή είχαμε περισσότερο πρόβλημα στα δημόσια οικονομικά, αυτοί είχαν πρόβλημα στον εξωτερικό τομέα. Δηλαδή, για να σας δώσω, καταλάβετε τι συνέβαινε. Η Ελλάδα, πριν από την είσοδο στο ευρώ, κάθε φορά που το έλλειμμα της των εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μείωνε εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Όταν αυτό ξέφευγε πάνω από το 4% του ΑΕΠ, η χώρα είχε υποτίμηση στο νόμισμά της. Όπως και οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί και άλλοι. Εδώ πέρα, τη δεκαετία του 2000, φτάσαμε να έχουμε νούμερα της τάξης του 15% στο έλλειμμα. Και είχε να κάνει με την έλλειψη της ανταγωνιστικότητας. Το 2020, το 2021 και το 2022 η ελληνική ανταγωνιστικότητα βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ιστορικά υψηλά επίπεδα. Δηλαδή όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις και όλες αυτές οι προσαρμογές που έγιναν τη δεκαετία του 2010 όντως έχουν βελτιώσει πάρα πολύ την ελληνική ανταγωνιστικότητα. Θα μπορούσε να είχαν γίνει λιγότερο δυνατά, ναι βεβαίως, αλλά όντως η ελληνική ανταγωνιστικότητα, τιμολογιακή ανταγωνιστικότητα έχει βελτιωθεί.
Άρα σίγουρα δεν ξαναζούμε το έργο της δεκαετίας του 2000 εδώ. Δεν είναι ο ίδιος λόγος. Το ερώτημα είναι τι είναι τότε. Εδώ υπάρχουν σίγουρα κάποια αναμφισβήτητα δεδομένα ότι ένα κομμάτι είναι συγκυριακό. Δηλαδή το 2020 χάσαμε το 75% της τουριστικής μας εισπράξης. Από τα 18 δισεκατομμύρια του 19 πέσαμε στα 4 το 2020. Προφανέστατα αυτό δημιούργησε ένα ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βαθιά ελλειμματικό. Άρα το 2020 το αποδίδω καθαρά στην πανδημία. Στην κατάρρευση αφενός μεν του τουριστικού συναλλάγματος αλλά και του ναυτιλιακού συναλλάγματος. Γιατί υπήρχε και από εκεί σημαντική μείωση στα έσοδα, γιατί δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να ταξιδέψουν. Υπήρχε η πανδημία, δηλαδή πήγαινε στο λιμάνι και καθόσουν 20 μέρες καραντίνα. Αυτό λοιπόν έγινε το 2020, το αποδίδω καθαρά στην πανδημία. Στο πρώτο εξάμηνο του 2021 είχαμε πανδημία πάλι. Αν θυμάστε, είχαμε περιοριστικά μέτρα και στο πρώτο τρίμηνο του 2021 στην Ελλάδα είχαμε lockdown. Άρα και στο πρώτο τρίμηνο του 2021 υπήρχε, στο πρώτο εξάμηνο μάλλον του 2021, το στοιχείο της πανδημίας. Από το καλοκαίρι του 2021 και μετά είναι προφανές ότι αυξάνεται η τιμή της ενέργειας. Αν το δει κανείς, είναι τελείως προφανές τα στοιχεία. Άρα, το 2021 ξεκινάει μια άνοδο στην τιμή της ενέργειας, η οποία απογειώνεται το 2022 και κυρίως το πρώτο εξάμηνο του 2022, μάλλον θα έλεγα μέχρι και τον Ιούλιο-Αύγουστο του 2022. Άρα, ένα κομμάτι της χειροτέρευσης του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι συγκυριακό. Προέρχεται το 2020 κομμάτι του 2021 από την πανδημία, από ένα σημείο του 2021 και σίγουρα το 2022 από τον ενεργειακό λογαριασμό. Και το βλέπουμε και στα ελληνικά στοιχεία. Δηλαδή, ο λογαριασμός ενέργειας είναι μακράν το πιο καθοριστικό κομμάτι της αύξησης του ελλείμματος το 2022. Αυτό το οποίο είναι πολύ καλό είναι ότι η διεύρυνση του ελλείμματος με βάση τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος και το 2021 και το 2022 δεν προέρχεται από τα καταναλωτικά αγαθά. Αν δει κανείς τη συμμετοχή των καταναλωτικών αγαθών στη διεύρυνση του ελλείμματος, υπάρχει ναι μια αύξηση των εισαγωγών εκεί, αλλά η αύξηση των εξαγωγών είναι εξίσου σημαντική και η συμμετοχή των καταναλωτικών αγαθών στο έλλειμμα είναι σχετικά μικρή. Η τέταρτη στην κατάταξη. Τρίτη, δεύτερη από το τέλος, είναι τα κεφαλοχικά αγαθά, δηλαδή είναι το έλλειμμα το οποίο δημιουργείται γιατί εισάγουμε προϊόντα προς επένδυση. Αυτό δεν είναι κακό, το θεωρώ μια αρκετά υγιή, benign, όπως τα λέγαμε στα αγγλικά, πηγή ελλείμματος, γιατί στο μέλλον αυτά θα μας αυξήσουν την παραγωγική δυνατότητα, άρα θα πληρώσουμε αυτά τα ελλείμματα και θα έχουμε και περισσότερο εισόδημα. Και υπάρχει μια κατηγορία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και τόσο καλά και πρέπει να την ερευνήσουμε πιο πολύ. Η δεύτερη πιο σημαντική κατηγορία που διευρύνει το έλλειμμα του ισοζύγιου τρεχουσών συναλλαγών στην Ελλάδα είναι τα ενδιάμεσα αγαθά. Δηλαδή είναι αγαθά τα οποία εισάγουμε για να τα κάνουμε κάτι άλλο εμείς εδώ και είτε να τα διαφυτεύσουμε στην ελληνική αγορά είτε να τα στείλουμε στο εξωτερικό. Άρα έχουμε χοντρικά μιλώντας 1/3 με 40% με βάση τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος διεύρυνση του ελλείμματος εξαιτίας των καυσίμων, φυσικό αέριο, πετρέλαιο κλπ. Το 2022. Υπάρχει χοντρικά μιλώντας ένα 30% το οποίο αποδίδεται στα κεφαλαιοχικά αγαθά και στα καταναλωτικά αγαθά μαζί και το υπόλοιπο 30% χοντρικά μιλώντας στα ενδιάμεσα. Τώρα εδώ πέρα πρέπει να δούμε λίγο περισσότερο τι συμβαίνει με αυτά τα ενδιάμεσα αγαθά. Μια αισιόδοξη ανάγνωση είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εισάγουμε, τα χρησιμοποιούμε για να εξάγουμε, άρα κανένα ζήτημα. Χτίζουν οι επιχειρήσεις από θέματα, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Από την άλλη, μπορεί να ανταποκρίνονται, μάλλον να δείχνουν και κάποιες ελλείψεις στην πλευρά της πρόσφορας. Σίγουρα πρέπει να το δούμε παραπάνω. Άρα δεν είναι ότι δεν το παρακολουθούμε. Δεν είναι σίγουρα η ιστορία που οδήγησε στα δίδυμα ελλείμματα την προηγούμενη δεκαετία. Μεγάλο κομμάτι είναι συγκυριακό. Όμως πρέπει να δούμε λίγο περισσότερο τι σημαίνουν τα ενδιάμεσα αγαθά. Να πω βέβαια ότι το 2023 ξεκίνησε καλά στο εξωτερικό ισοζύγιο. Δηλαδή, τα νούμερα για τον Ιανουάριο ήταν πολύ καλά στις εξαγωγές και επίσης καλά στις εισαγωγές. Δηλαδή, είχαμε πολύ μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών τον Ιανουάριο σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Αλλά είναι ένας μήνας, δεν θα έβγαινε συμπεράσματα από ένα μήνα. Θα δούμε πώς θα πάει. Πάντως, πρέπει να το παρακολουθούμε. Έγραψα και ένα άρθρο πρόσφατα στα Νέα γι' αυτό. Υπάρχει δημόσιος διάλογος. Δεν θα ήταν κάτι το οποίο θα το χαρακτήριζα μη σημαντικό, αλλά επαναλαμβάνω. Δεν υπάρχει προφανής λόγος ανησυχίας, γιατί εξάγουμε πολύ, η ανταγωνιστικότητα πάει καλά, υπάρχουν σίγουρα στοιχεία προσωρινά και το τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό, είναι το γεγονός ότι τα καταναλωτικά αγαθά δεν είναι ο οδηγός αυτής της ιστορίας.
Τώρα, για την κυβερνητική αστάθεια την οποία με ρωτήσατε, κοιτάξτε, στις εκλογές κυρίαρχος είναι ο λαός. Ο λαός θα αποφασίσει. Προφανώς δεν θα πούμε εδώ στον κόσμο τι να ψηφίσει, τι να μην ψηφίσει δια κάποιου καταναγκασμού. Η αλήθεια είναι ότι οι αγορές αυτή τη στιγμή συμπεριφέρονται στην ελληνική οικονομία με τον καλύτερο τρόπο που τις έχουν συμπεριφερθεί τα τελευταία 12 χρόνια. Γι' αυτό δεν είναι παραχώρηση, είναι μια κατάκτηση. Θα σας πω κάτι εντυπωσιακό, το οποίο ο πολλής κόσμος δεν το γνωρίζει. Το πώς εμπιστεύεται μια οικονομία η επενδυτική κοινότητα φαίνεται από την απόδοση του κρατικού ομολόγου δεκαετίας. Δηλαδή, αν δανείσει κάποιος μια χώρα για 10 χρόνια, τι αποζημίωση ζητάει με τη μορφή επιτοκίου. Αυτό ενσωματώνει τον κίνδυνο τον οποίο αναλαμβάνει κάποιος επενδυτής δανείζοντας μια χώρα για 10 χρόνια. Η Ελλάδα έχει υψηλότερο κόστος δημόσιου δανεισμού από τη Γερμανία, που στην Ευρώπη θεωρείται το σημείο αναφοράς. Θα δείτε ότι τον τελευταίο χρόνο, που είναι χρόνος, στους τελευταίους 12 μήνες, αν πάτε στο Bloomberg, στη σελίδα που δίνει τα στατιστικά για το κόστος δανεισμού των κρατών, θα δείτε ότι τον τελευταίο χρόνο, τους τελευταίους 12 μήνες, η αύξηση του ελληνικού κόστους δανεισμού είναι χαμηλότερη στο ελληνικό δεκαετές ομόλογο από ό,τι της Γερμανίας. Δηλαδή, το επαναλαμβάνω, παραμένει υψηλότερο φυσικά το ελληνικό κόστος δανεισμού, αλλά σε αυτή την περίοδο, η οποία είναι περίοδος πολύ μεγάλης αναταραχής, πόλεμος, ενεργειακή κρίση, πληθωριστική κρίση, αύξηση επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το κόστος δανεισμού της Ελλάδας αυξήθηκε λιγότερο από ό,τι της Γερμανίας στους τελευταίους 12 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι οι διεθνείς αγορές εμπιστεύονται την παρούσα πορεία της ελληνικής οικονομίας. Τώρα, εάν υποθέσουμε ότι αυτές οι αγορές έβλεπαν μπροστά τους κάτι το οποίο το έχουν ξαναδεί και όταν το είχαν δεν ήταν και τόσο ενθουσιασμένες όπως θυμόμαστε από την τότε αντίδρασή τους, είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι θα υπάρχει κάποιο θέμα. Από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι στον κόσμο να αποφασίσει αν θέλει να συνεχίσει σε μια πορεία την οποία συζητάμε τόση ώρα και τουλάχιστον εγώ αξιολογώ ως θετική, ή αν θέλει να κάνει κάτι άλλο. Ο κόσμος θα αποφασίσει στο τέλος της ημέρας. Αλλά βεβαίως ο κόσμος που θα αποφασίσει είναι κυρίαρχος. Έχεις δηλαδή το δικαίωμα της ψήφου και έχεις βεβαίως και την ευθύνη της ψήφου. Ο κόσμος μπορεί να πει πάμε και όπου βγει. Είναι η επιλογή του κόσμου, είναι η επιλογή του κόσμου.